Εκείνη η παιδική χαρά των κοινοπιαστών. Yeah, θέλω yeah. να δείξουμε ορισμένα πλάνα, να δείξουμε φωτογραφίες, πλάνα. Και λέω, ρε παιδιά, είναι πλήρης η εγκατάλειψη. Και ένα χωριό το οποίο σφίζει από ζωή και από παιδιά. τι έγινε, γιατί. Και θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Μωραΐτη, ο οποίος είναι κοινοπιαστινός. Περνάει κάθε μέρα από εκεί. Yeah, βέβαια. Το βλέπει. Τι κάνει. Θα πάει να ζητήσει ψήφο από τους κοινοπιαστινούς. Ο κύριος Μωραΐτης Σπύρος, ο οποίος είναι εντεταλμένος σύμβουλος, είναι το δεξί χέρι της κυρίας Ιδραίου. Στενός συνεργάτης του Δημάρχου. Πρόεδρος εκεί της ΔΟΠΑΠ, πώς λέγεται. ΣΥΠΑΠ. Δεν έχει βρει 5.000 ευρώ αλήθεια, 3.000 ευρώ. Γιατί θα σου πω, εδώ υπάρχει ανάγκη, τεράστια ανάγκη για την αποκατάσταση των ζημιών της παιδικής χαράς, αλλά δεν έχουν χρήματα γι' αυτό. Δεν έχουν χρήματα. Κοίταξε να δεις πόσο καιρό είναι εγκαταλειμμένη η παιδική χαρά. Κοίταξε να δεις, έχει σκουριάσει. Βλέπουμε, είδαμε όλα τα πλάνα. Τα είδαμε τα πλάνα, ναι. Εντάξει, ωραία. Κοίτα, ο κύριος Μωραΐτης επικαλεστεί τώρα ότι περιμένουν μέσω ΕΣΠΑ να φτιαχτούν οι παιδικές χαρές. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι. Και να πανούν αλλού χρήματα. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι καμία δικαιολογία. Έτσι τα δίνουν τα χρήματα. 25αργές, 30αργές. Θα σου δείξω παρακάτω τι κάνουν. Θα κάνω νέα αποκάλυψη σήμερα. Λοιπόν, τι να πω. Ντροπή. Και βεβαίως ντροπή είναι και για τον κύριο Ζορμπά με αυτή την κατάσταση που πέρα με τα κολονάκια.